αρχηγού παρόντος και τα λοιπά. Λοιπόν, κυρία Καυσοκεφάλου, ορίστε. Λοιπόν, δεν είμαι αρχηγός για να γίνει δήλωση, γιατί το ψάχνετε για να το βγάλετε. Μιλάω ως εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, μέχρι τουλάχιστον και σήμερα, της παράταξης, στο νομικό πρόσωπο και δημοτικό σύμβουλος. Θα συγχαίρω ακόμα μία φορά, γιατί έχει πραγματική ικανότητα, δυνότητα πιθανόν, να λέγεται καλύτερα, ο κύριος Πρόεδρος, να ονοματίζει και να χαρακτηρίζει έτσι τα πράγματα που να φαίνονται αλλιώς. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στην πληρωμή, γιατί αυτός που καθυστερεί δεν είναι το νομικό πρόσωπο, αλλά νομικός έλεγχος που είναι απαραίτητος, καθυστερεί και επομένως θα πληρωθούν, ενώ έχει πάει προς πληρωμή, όταν γυρίσει από τον Επίτροπο. Λοιπόν, εντάξει, όποιος... Ωραία, εντάξει. Πληρώθηκα και πήγα στον Επίτροπο. Ωραία. Για το τελευταίο ένταλμα είναι που είναι στον Επίτροπο, μετά το εντέλεστε. Πληρώθηκε με εντέλεστε και πήγε έλεγχο. Και πήγε έλεγχο. Τα μετά τα οποία δίνεις εντέλεστε για να πληρώσει ο ταμείας, πάνε σύμφωνα με το νομικό. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Ωραία. Έχει κάνει και πρώτο στο νομικό. Έλα, 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 να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, η πρόσκληση όταν την μας στείλατε τη Δευτέρα το μεσημέρι δεν ήταν χαρακτηρισμένη ως έκτακτη συνεδρίαση. Αυτό έγινε από εσάς προφορικά μετά τον φόβο που είχε γίνει προκειμένου να διευκολυνθείτε και να κάνετε τελικά το Διοικητικό Συμβούλιο έτσι όπως το είχατε εξ αρχής σκεφτεί να το κάνετε. Πραγματικά το τριήμερο δεν είχε υπολογιστεί έτσι όπως το υπολογίζει και εδώ ο Πρόεδρος ο κύριος Βλάχος. Το να το πω λαϊκά, τι θα φάνε και τι θα πιούνε οι ερασιτέχνες του διαδημοτικού συμμετέχοντες στο διαδημοτικό φεστιβάλ θεάτρου, προφανώς και δεν ήταν έκτακτο. Ήταν κάτι που το ξέρατε και φέτος και πέρσι και πρόπερσι και όλα τα 9 χρόνια το σκεφτόμασταν και το σκέφτεστε και εσείς τώρα και το σκεφτόσασταν, αλλά απλώς τον Ιούλιο, όταν στο τελευταίο συμβούλιο που καθόταν στη θέση σας ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Σταθόπουλος και εσείς καθόσασταν στη θέση του κυρίου Δημάρχου, σε εκείνη τη συνεδρίαση λοιπόν, όπου θέλατε εκτός ημερησίας και χωρίς εισήγηση, με μόνο λόγια δικά σας που γραφόντουσαν, δεν ξέρω και πώς γραφόντουσαν στο μικρόφωνο και στα πρακτικά, αν κρατούνται πρακτικά μαγνητοφωνημένα, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΔΑΠ, αναφέρεσε σε συγκεκριμένον άνθρωπο την λειτουργία της καντίνας στο χώρο του στρατοπέδου Σπυρούδη, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Δημοτικού Κινηματογράφου, όπου δεν είπατε και το αντίτιμο. Και εκεί λοιπόν έγινε η μεγάλη φασαρία εκ μέρους με εντός εισαγωγικών. Διαμαρτυρήθηκα εντόνως, όταν δεν υπάρχει, στο εκτός ημερησίας, δεν υπάρχει εισήγηση γραπτή και το αντίτυπο δεν υπάρχει γραμμένο πουθενά. Στην πρόταση του Δημάρχου να γραφτεί έστω ένα χαρτί και να το υπογράψετε και να το περάσουμε αυτό σαν εισήγηση, όπου δεν υπήρχε προφορική εισήγηση, δεν το δεχτήκατε, έγιναν διάλογοι και μέσα στο διάλογο ήταν, κύριε Πρόεδρε, ότι τι θα φάνε οι ερασιτέχνες θεατρίνοι, ηθοποιοί και όχι μόνο, βεβαίως, θα πρέπει αυτό να το αναλάβει ο κύριος ο ιδιοκτήτης της καντίνας, Σαλιαρέης Γιώργος, το όνομά του το θυμάμαι καλά. Σαρδέλης Γιώργος. Σαρδέλης. Ναι. Σαρδέλης. Λοιπόν, οπότε ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης είχε ήδη φύγει από την αίθουσα, γιατί είχε υποχρεώσεις επαγγελματικές. Στη διαμάχη, βλέποντας ότι δεν υπάρχει εισήγηση, δεν δέχτηκα καν να είμαι στην αίθουσα, φεύγω και εγώ και περάσατε εκτός ημερησίας, χωρίς εισήγηση, με 7 στους 15 θέμα όσον αφορά την καντίνα. Μεγάλη παρατυπία και παρανομία και αυθαιρεσία. Αυτό εννοώ τα κάνετε ότι γουστάρετε, κύριε Πρόεδρε. Και βέβαια, το φέρατε το θέμα την Πέμπτη, ενώ είχε ξεκινήσει και προφανώς και έπαιρνα πιούνε και να φάνε οι άνθρωποι όλοι αυτοί, από το Σάββατο. Και αυτό είναι εκτός διαδικασίας και δεν είναι έκτακτο και καταλύεται οποιοδήποτε θεσμό και κανονισμό. Αυτό λοιπόν εννοώ, λοιπόν
Κύριε Πρόεδρε, σας κοιτάω στα μάτια ότι κάνετε ό,τι γουστάρετε. Δεν είναι καθόλου ωραία έκφραση να γράφετε στο διαδίκτυο. Είναι όμως επί της ουσίας ο τρόπος τον οποίο αντιμετωπίζετε τα τελευταία 2 χρόνια τα μέλη της αντιπολίτευσης στο Διοικητικό σας Συμβούλιο. Και αν πραγματικά θέλετε να φέρετε θέμα για τις απουσίες μου, εδώ σας προκαλώ να το φέρετε και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ. Είμαι έτοιμη και εγώ προσωπικά και η παράταξή μας να τοποθετηθεί. Σας προκαλώ λοιπόν, κάντε το.